Κυρίες και κύριοι, όποιος ακόμα αμφιβάλλει για τον κάλπικο χαρακτήρα του προοδευτικού προσκλητηρίου του ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί να παρακολουθήσει τις προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο αποδέχτηκε τις προηγούμενες αντιδραστικές συνταγματικές αναθεωρήσεις των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, αλλά επεδίωξε να προσθέσει και νέες, αντιδραστικότερες διατάξεις. Εδώ φαίνονται οι μεγάλες στρατηγικού χαρακτήρα συγκλήσεις με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κοινά άλλα. Πίσω από αυτά τα ψεύτικα διλήμματα για μια αντινεοφιλελεύθερη και προοδευτική αναθεώρηση κρύβεται ο κοινός στόχος όλων για ένα θωρακισμένο πολιτικό σύστημα πιο ικανό να υλοποιεί την αντιλαϊκή πολιτική, πιο εχθρικό απέναντι στο λαό και το κίνημά του. Για να δούμε ποιες προτεραιότητες της άρχουσας τάξης υπηρετούν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο, την προσπάθεια για εξασφάλιση μεγαλύτερης κυβερνητικής σταθερότητας. Έτσι λένε και οι ίδιοι άλλωστε. Αλλά αυτό από μόνο του αποτελεί και την καλύτερη απόδειξη ότι η επίθεση του κεφαλαίου απέναντι στον εργαζόμενο λαό, στα λαϊκά στρώματα, θα συνεχιστεί αμύωτη το επόμενο διάστημα. Αυτή η επίθεση είναι και η ουσία της δίκαιης ανάπτυξης, πίσω από την οποία στοιχίζονται και η κυβέρνηση και άλλα κόμματα. Δείχνει ταυτόχρονα και την ανησυχία απέναντι στην αυξανόμενη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση θεωρεί επιτακτικό να προχωρήσουν γρήγορα οι συνταγματικές αλλαγές, προκειμένου να προχωράει απρόσκοπτα η αστική πολιτική, αλλά και να είναι πιο αποτελεσματικό το κράτος είτε στην ενσωμάτωση είτε στην καταστολή αυτής της δυσαρέσκειας. Εκεί αποσκοπούν τόσο οι προτάσεις για αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής, αλλά και οι προτάσεις που καθιερώνουν για πρώτη φορά τις κυβερνήσεις μειοψηφίας. Είτε αυτές λέγονται επικοδομητική ψήφος δυσπιστίας κατά ΣΥΡΙΖΑ, είτε σταθερός και αδιατάραχτος τετραετής κοινοβουλευτικός κυβερνητικός κύκλος κατά τη Νέα Δημοκρατία. Υπηρετούν τη συνταγματική κατοχύρωση του τσακίσματος της ζωής των λαϊκών στρωμάτων την περίοδο της κρίσης. Εκεί αποσκοπούν η κατοχύρωση της αποδοτικότητας στην κοινωνική ασφάλιση, αλλά όπως η μη κατοχύρωση της υποχρεωτικά δωρεάν καθολικής πρόσβασης στην υγεία με βάση τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί αποσκοπεί και η συνταγματική κατοχύρωση του συμβιβασμού με τη φτώχεια, είτε αυτή λέγεται αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης κατά ΣΥΡΙΖΑ, είτε σύστημα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κατά τη Νέα Δημοκρατία. Τρίτον, υπηρετούν τη συνταγματική κατοχύρωση μέτρων για ανάκαμψη του μεγάλου κεφαλαίου και την προσαρμογή του ρόλου του κράτους στις νέες συνθήκες. Γι' αυτό και η αναθεώρηση του άρθρου 101α με στόχο να αναδεικνύονται με μικρότερη πλειοψηφία οι διοικήσεις των ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες αποδείχτηκαν εργαλεία στην προώθηση των συμφερόντων της άρχουσας τάξης σε μια σειρά τομείς της ελληνικής οικονομίας, ανεξάρτητα από τις κυβερνητικές εναλλαγές. Γι' αυτό και οι προτάσεις για την αναθεώρηση του άρθρου 101 για την τοπική διοίκηση, ώστε να περάσουν άμεσα σε αυτή μια σειρά τομείς που είναι στην ευθύνη της κεντρικής διοίκησης. Γι' αυτό και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για κρατική ιδιοκτησία στα δίκτυα διανομής νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και ούτω καθεξής, ώστε το κράτος να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά ως τροχονόμος στον ενδομονοπωλιακό ανταγωνισμό. Τέταρτο, υπηρετούν την αναστήλωση του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος από την έναρξη ακόμα της συζήτησης στην Επιτροπή, με τη συζήτηση για τα άρθρα 62 και 86,
να προηγούνται των υπολείπων, με τις συνεχείς αναφορές σε σκάνδαλα, φάνηκε η σοβαρή προσπάθεια όλων των άλλων κομμάτων να φτιάξουν μια νέα κολυμβήθρα του Σιλοάμ για το αστικό πολιτικό σύστημα. Σε αυτή την προσπάθεια πρωτοστάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, ως νεοφώτιστος και με τις γνωστές μετακινήσεις στο κυβερνητικό του σχήμα στελεχών από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις. Αλλά και με τις προτάσεις του κατέληξε από κοινού με τη Νέα Δημοκρατία σε μικροβελτιώσεις στην αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, μακριά από τη συνολική κατάργησή του όπως προτείνει το ΚΚΕ. Περιορίζονται στην κατάργηση της πιο σύντομης προθεσμίας για την παραγραφή και αρνούνται την πρόταση του ΚΚΕ για την ουσιαστική άρση του συνόλου των εμποδίων, ώστε να διώκονται οι υπουργοί, όπως όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, και να μην εξαρτάται η δίωξή τους από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Παρά την προσπάθεια να υψωθούν δήθεν συνικά τείχη ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, δεν κρύβεται η αγωνιώδης κοινή τους προσπάθεια να εξασφαλιστεί η αναγκαία για το μεγάλο κεφάλαιο σταθερότητα. Γι' αυτό, παρόλο που δεν πέρασε στην πρώτη ψηφοφορία η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, σημείο στο οποίο διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία, είναι πιθανό να δούμε να ξεδιπλώνεται για μια ακόμη φορά η τέχνη του ΣΥΡΙΖΑ στην αντιστροφή της πραγματικότητας όταν αυτή δεν τον βολεύει. Γιατί η συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας στο κύριο παραμένει. Συμφωνούν στο να καταχυρωθεί στο Σύνταγμα ο βασικός άξονας των μέτρων όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και των τριών μνημονίων. Ζητούν να γίνει πιο αποτελεσματική η παρέμβαση του κράτους προς όφελος του κεφαλαίου στην οικονομία, να προχωρήσει ο συμβιβασμός του λαού με τη φτώχεια, με τα κουτσουρεμένα δικαιώματα. Και οι δυο δεν λένε κουβέντα για τα άρθρα που κατοχυρώνουν την υπεροχή του ευρωπαϊκού έναντι του εθνικού δικαίου. Τα άρθρα 27 και 28. Αφού αυτά αποτελούν συχνά τον πολιορκητικό κρυό, τη βάση για να καταργούνται στην πράξη και τα όσα δικαιώματα κατοχυρώνει φραστικά το Σύνταγμα. Από κοινού δεν λένε κουβέντα για τα άρθρα που εκχωρούν πακτολό χρημάτων σε ξένο και εφοπλιστικό κεφάλαιο. Αντίθετα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έστησε και ολόκληρη φιέστα για το συνυποσχετικό με τους εφοπλιστές, με το οποίο προσφέρουν οικειοθελώς το 10% των κερδών εισαγωμένων μερισμάτων φυσικών προσώπων, αλλά απαλλάσσονται από κάθε άλλη υποχρέωση και δεν θίγονται φυσικά όλα τα προνόμια που τους εξασφαλίζει το άρθρο 107. Είναι γεγονός ότι όσο αποκαλύπτεται η στρατηγική συμφωνία ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία σε όλα αυτά τα ζητήματα, τόσο περισσότερο κουρνιαχτό προσπαθούν να σηκώσουν. Απ' τη μια, ο ΣΥΡΙΖΑ ανακαλεί σε αντινεοφιλελεύθερο, δήθεν προοδευτικά, δήθεν δημοκρατικά μέτωπα, να παρουσιάζει την πρότασή του για το Σύνταγμα ως δήθεν μεγάλη δημοκρατική τομή, και απ' την άλλη, η Νέα Δημοκρατία να προσπαθεί να πλασαριστεί ως η υπεύθυνη δύναμη απέναντι, λέει, στο λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Το πόσο προοδευτικός όμως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται από την προσπάθεια να κατοχυρώσει συνταγματικά τις πολιτικές των προηγούμενων χρόνων που τσάκιζαν τη ζωή του λαού μας. Ακόμα και τα όποια δικαιώματα τυπικά κατοχύρωνε το Σύνταγμα. Υπερασπίζεται δήθεν το δικαίωμα στην παιδεία, στην υγεία. Από την άλλη, συνεχίζει την πολιτική της εμπορευματοποίησης, της υποχρηματοδότησης, προωθεί την ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση, προχωράει σε δεκάδες χιλιάδες πληστηριασμούς στο επόμενο διάστημα, στερώντας και την όποια προστασία είχε απομείνει στη λαϊκή οικογένεια για να μην χάσει το σπίτι της. Ακόμα και το άρθρο για την προστασία των ζώων
δεν τόλμησε να προχωρήσει, να ψηφίσει, κι ας ήταν πρόταση και βουλευτών της κυβέρνησης. Το πόσο προοδευτικός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται από την πολιτική που περιορίζει και τα όποια δημοκρατικά δικαιώματα τυπικά έστω κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα. Και ας καλεί σε δίθεν μέτωπα δημοκρατικών δυνάμεων, αφού την ίδια στιγμή πετσοκόβει το δικαίωμα στην απεργία. Αρνείται την πραγματική λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, όπως η πρόταση των 530 σωματείων, θέτοντας ταυτόχρονα και όρους, ώστε για παράδειγμα τα δημοψηφίσματα να παραμένουν προνόμιο της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεν αγγίζει το άρθρο 48 που περιορίζει συντριπτικά τα λαϊκά δικαιώματα, τις ελευθερίες, όπως είναι η μαζική πολιτική δράση, η δράση κομμάτων, συνδικαλιστικών, μαζικών οργανώσεων, οι δημόσιες συναθρήσεις, η ελευθερία του τύπου. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να επιτάξει, να χρησιμοποιήσει δηλαδή εγκαταστάσεις που τελούν υπό ξένη ιδιοκτησία, που χρησιμοποιούνται ως βάσεις από ξένες στρατιωτικές δυνάμεις μέσα στο ελληνικό έδαφος. Πόσο προοδευτικός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται και από την πολιτική που προωθεί για τη θωράκιση της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου, μέσα από τον πιο αποτελεσματικό ρυθμιστικό ρόλο του κράτους στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό, την επιβάρυνση του εργατικού λαϊκού εισοδήματος μέσω της μεταφοράς στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης περισσότερων αρμοδιοτήτων με την ανάλογη ανταποδοτικότητα κλπ. Φαίνεται από την πολιτική που τηρεί κατά γράμμα τις αντιδραστικές επιταγές του Συντάγματος με προεξάρχουσα την όλο και μεγαλύτερη πρόσδεση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ και την άμεση εμπλοκή σε επικίνδυνους σχεδιασμούς, την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων παρά τις διάφορες πατριωτικές κορώνες κατά διαστήματα. Φαίνεται επίσης από το ότι δεν τολμά να προχωρήσει μια σειρά υπερώριμους εξυγχρονισμούς, όπως η κατάργηση του άρθρου 86, η κατοχύρωση της απλής και ανώθευτης αναλογικής, ο πλήρης διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, η απεμπλοκή της κυβέρνησης από τον διορισμό των δικαστών των ανωτάτων δικαστηρίων, την υπηρεσιακή τους εξέλιξη ή την πειθαρχική τους δίωξη. Φαίνεται ακόμα και από την εκοφαντική σιωπή στις προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση των άρθρων που προβλέπουν την διέλευση και παραμονή ξένων στρατιωτικών δυνάμεων και την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων σε διεθνείς οργανισμούς, άρθρα 27, 28, 80. Στη σιωπή του, στις προτάσεις του ΚΚΕ για απαγόρευση διέλευσης ή εγκατάστασης πυρηνικών και χημικών όπλων σε ελληνικό έδαφος, για κατάργηση του άρθρου 48 και της παραχώρησης ειδικών προνομίων στο ξένο και το εφοπλιστικό κεφάλαιο, για την τροποποίηση του άρθρου 18 ώστε ο ορυκτός πλούτος, τα κοινωνικά άγαθα, οι δημόσιες εκτάσεις σε ορεινούς όγκους, η αιγιαλή, οι αρχαιολογικοί χώροι να μην παραχωρούνται σε τρίτους για εκμετάλλευση. Φαίνεται στις προτάσεις για πλήρη κατοχύρωση χωρίς περιορισμούς των ελεύθερων συλλογικών συμβάσεων στο δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και κατάργηση της συνταγματικής απαγόρευσης της μονιμοποίησης των συμβασιούχων. Και ο Τσίπρας έχει το θράσος να σηκώνει το δάχτυλο σε όποιον δεν συντάσσεται με την προσπάθειά του να ξεπλύνει την αστική πολιτική, στην προσπάθειά του να βγάλει λάδι την καπιταλιστική οικονομία, αναπαράγοντας τη γνωστή λογική «όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας». Είναι μάλιστα υποκριτικό τουλάχιστον, για να μην πω τίποτα βαρύτερο, να σηκώνει ο ΣΥΡΙΖΑ τη σημαία της πάλης κατά της ακροδεξιάς, κατά του φασισμού, όταν υπερασπίζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ την ώρα που με την ίδια την πολιτική τους, την επίσημη πολιτική τους, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, τροφοδοτούν τις θέσεις της άκρας δεξιάς.
με το τσάκισμα της ζωής των λαών, η άκρα δεξιά ψαρεύει στα θολά νερά της λαϊκής δυσαρέσκειας, με τη θεωρία των δύο άκρων και την ενίσχυση του αντικομουνισμού από τη μια και την απόδοση σε ναζιστές τιμών από την άλλη ως δίθεν απελευθερωτές, όπως κάνει σε μια σειρά χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης η Ευρωπαϊκή Ένωση, που βγάζουν παράνομα κομμουνιστικά κόμματα, σύμβολα σε αστικές δημοκρατίες, στηρίζουν το πραξικόπημα στην Ουκρανία, στηρίζουν το πραξικόπημα στη Βενεζουέλα και τόσα άλλα. Με την ρατσιστική πολιτική κατά των μεταναστών, που είναι κανόνας στα hot spots, αυτά τα σημερινά, τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά και τους αντιδραστικούς κανονισμούς του Δουβλίνου, την καταστολή της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και άλλα. Είναι αυτός ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που συγκυβέρνησε 4 ολόκληρα χρόνια, παρακαλώ, με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, εξοικειώνοντας μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού και της νεολαίας με την ακροδεξιά και τον εθνικισμό. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που σέρνει τη δίκη της Χρυσής Αυγής επί 4 χρόνια με αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Το ΚΚΕ κατέθεσε προτάσεις συγκεκριμένες για την προστασία, τη διεύρυνση συνδικαλιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, για την κατάργηση άρθρων που αφορούν την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, για τη δικαιοσύνη, για τον πλήρη διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Όλες όμως απορρίφθηκαν, τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη Νέα Δημοκρατία. Το ΚΚΕ καταψήφισε τις προτάσεις που αποβλέπουν στην ισχυροποίηση και θωράκιση του αστικού πολιτικού συστήματος, που προωθούν ευρωενωσιακές και μνημονιακές πολιτικές κάτω από το βαρύγδουπο τίτλο «Διεύρυνση κοινωνικών δικαιωμάτων», την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το άρθρο 28 παράγραφος 2 και τη διενέργεια δημοψηφίσματος που θα είναι στην ευχέρεια της εκάστοτε κυβέρνησης. Ειδικά η πρόταση για την επικοδομητική ψήφο δυσπιστίας φτάνει στο σημείο προτάσεις δυσπιστίας που υπερψηφίζονται από τη Βουλή να μην οδηγούν σε πτώση της κυβέρνησης και εκλογές, αλλά είτε να αναζητείται νέο κυβερνητικό σχήμα με άλλον πρωθυπουργό, είτε να παραμένει μια κυβέρνηση μειοψηφίας που έχει χάσει την πλειοψηφία της στη Βουλή ή και στο λαό, μόνο και μόνο για να συνεχίζει απρόσκοπτα το αντιλαϊκό της έργο. Ταυτόχρονα, η πρόταση για άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, αντικειμενικά, άμεσα ή σε μια μελλοντική αναθεώρηση, θα ανοίξει το δρόμο για διεύρυνση του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας στο πολιτικό σύστημα, με πιθανή αύξηση των αρμοδιοτήτων του, κάτι με το οποίο το ΚΚΕ διαφωνεί. Η τελευταία αυτή πρόταση απορρίφθηκε και από βουλευτές, μάλιστα, της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Το ΚΚΕ ψήφισε παρόν στα άρθρα 3, 44 παράγραφος 2 για λαϊκά δημοψηφίσματα, 54 παράγραφος 1 για εκλογικό σύστημα, 54 παράγραφος 4 για ψήφο ομογενών. Το ΚΚΕ ψήφισε υπέρ στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το άρθρο 3 παράγραφος 3 για αναγνώριση ίσης αμοιβής για ίση εργασία και απαγόρευση επίταξης, 22 παράγραφος 1-4, για κατοχύρωση πολιτικού όρκου βουλευτών και Προέδρου της Δημοκρατίας, άρθρο 33 παράγραφος 2 και 59 παράγραφος 1, για την καθιέρωση λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, το 73, την κατάργηση αποσβεστικής προθεσμίας και δυνατότητας αναστολής της δίωξης της προδικασίας ή της κύριας διαδικασίας σε βάρος Υπουργού από τη Βουλή και ερμηνευτική δήλωση για το ποια αδικήματα κατά τη διάρκεια και όχι επ' ευκαιρία, το άρθρο 86 παράγραφος 3, για την καθιέρωση αναλογικού εκλογικού συστήματος
στις τοπικές εκλογές, θέσπιση τοπικών λαϊκών συνελεύσεων και ούτω καθεξής, άρθρο 102, παράγραφος 2. Ειδικά για το άρθρο 86, το ΚΚΕ ψήφισε για να δοθεί όθηση στην αναθεώρησή του, ασκώντας όμως κριτική για το γεγονός ότι τόσο η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν αγγίζουν το βασικό πυρήνα του νόμου περί ευθύνης υπουργών, που είναι η δυνατότητα της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να ασκεί ή να ανακαλεί την ποινική δίωξη. Κατά συνέπεια, αυτές οι προτάσεις δεν υλοποιούν το πάγιο αίτημα για πλήρη κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να υπάρχει ισονομία με τους απλούς πολίτες. Το ΚΚΕ διεκδικεί και θα εξακολουθήσει να διεκδικεί την πλήρη κατάργησή του. Το ΚΚΕ ψήφισε και υπέρ τις συμπληρωματικές προτάσεις για κατοχύρωση απόλυτης προστασίας της ζωής, της τιμής, της ελευθερίας χωρίς διάκριση φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, άρθρο 5, παράγραφος 2, προστασία της άγριας ζωής ευζωίας όλων των ζωικών ειδών, άρθρο 24α, εισαγωγή αρχής επίοικιας, άρθρο 25, παράγραφος 3, για νησιωτικές και ορεινές περιοχές, άρθρο 101, παράγραφος 4. Το ΚΚΕ ψήφισε υπέρ σε 2 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για δυνατότητα 2 εξεταστικών επιτροπών αναβουλευτική περίοδο από τα 2/5 της Βουλής, άρθρο 68, παράγραφος 2, και για απαγόρευση σε ενενεργεία ή διατελέσαντες δικαστικούς λειτουργούς επί τριετία μετά την αποχώρησή τους να συμμετέχουν σε κυβέρνηση ή να τοποθετούνται σε πολιτικές θέσεις, άρθρο 89, παράγραφος 4. Καθώς η συζήτηση ολοκληρώνεται, αναδεικνύεται η κοινή αντιδραστική κατεύθυνση που υπηρετούν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, την οποία μόνο το ΚΚΕ αντιπαλεύει και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή. Αναδεικνύονται από τη μια οι θέσεις και οι προτάσεις που τσακίζουν εργατικά λαϊκά δικαιώματα, τις οποίες υπηρετεί ο νέος διπολισμός, και από την άλλη η υπηρέτηση και η υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων που καταθέτει το ΚΚΕ στο λαό για να γίνουν αντικείμενο του εργατικού λαϊκού κινήματος και της πάλης του. Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους, τους αγρότες, άλλους αυτοαπασχολούμενους των πόλεων, τους νέους, τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, τους επιστήμονες, τους νομικούς, τους διανοούμενους, κάθε προοδευτικό άνθρωπο, να μην δείξουν εμπιστοσύνη σε αστικά κόμματα, στις κυβερνήσεις τους, στη φασιστική επίσης έκφρασή τους μέσα στη Βουλή. Υπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, μονοπωλιακών ομίλων, πολυεθνικών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Του λέμε να γυρίσει την πλάτη σε δήθεν δημοκρατικά, προοδευτικά καλέσματα που δίνουν άλοθη στην εγκληματική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων ιμπεριαλιστικών οργανισμών στην περιοχή. Μόνο η μεγάλη, η αποφασιστική ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μπορεί να δώσει αποφασιστικό χτύπημα στο φασισμό, στην ακροδεξιά, γκρεμίζοντας τη Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση, και αυτό θα πρέπει να είναι βασικό κριτήριο για το λαό μας, για την νεολαία μας σήμερα, στις επόμενες εκλογικές μάχες. Αυτό πρέπει να γίνει και προσωπικός στόχος κάθε δημοκράτη, κάθε πραγματικού προοδευτικού ανθρώπου, κάθε αριστερού, κάθε γενικότερα ανθρώπου καλής θέλησης στην πατρίδα μας. Πραγματικά κυρίαρχος μπορεί τελικά να γίνει ο λαός όταν θα έχει ο ίδιος την ιδιοκτησία του πλούτου που παράγει. Ο λαός έχει το δικαίωμα να παλεύει με όλες τις μορφές πάλης που ο ίδιος επιλέγει σε μια τέτοια κατεύθυνση,
και επίσης έχει το δικαίωμα, αλλά έχει και τη δύναμη να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την αλλαγή τελικά του σημερινού συντάγματος. Σας ευχαριστώ.